Έπαια. Έπαια. Λόγια του αέρα. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ πέρα για να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο υπόθηκε στο τραπέζι της εργασίας, που είναι η μονάδα της συνεργασίας. Δηλώσαμε δηλαδή όλοι διαθέσιμοι και αποφασισμένοι να εργαστούμε και μέσα από αυτή την εργασία να βγει η συνεργασία. Ή και ανάποδα, η συνεργασία γίνεται μόνο μέσα από εργασία. Και η σημερινή μας παρουσία εδώ πέρα μέσα ήταν μια πραγματικά ώρα εργασίας. Εργαστήκαμε λοιπόν, συνεργαστήκαμε και καταλήξαμε σε κάποια κοινά συμπεράσματα ότι δεν υπάρχει Νάουσα και Βέρεια, Βέρεια και Νάουσα, υπάρχει νομός συμμαθίας και ό,τι κάνουμε θα έχει στόχο την αποτελεσματικότητα για το νομό. Όχι κοινά συμπεράσματα. Εμείς αναμένουμε, όχι κοινά συμπεράσματα. Πώς είπαμε για εργασία, συνεργασία κτλ. Αλλά στην πράξη. Όλα αυτά εννοείται στην πράξη. Δεν ήρθαμε για να πούμε, ήρθαμε για να κάνουμε. Δηλαδή συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα. Για τα θέματα κλινικών και για τη μεύτικη. Παραμένει το πρόγραμμα το οποίο ακουστικά φάνηκε ότι διαταράσσεται ο ρυθμός λειτουργίας του νοσοκομείου της Νάουσας και διευκρινίζουμε και ίσως και αυτό είναι μια δήλωση και να μην χρειαστεί να κάνουμε και άλλου είδους δήλωση. Ότι ο γιατρός, ο γυναικολόγος τις 7 μέρες που εφημερεύει μόνος του στο νοσοκομείο της Νάουσας θα έρθει, επειδή η συγκυρία το φέρνει να έχουμε 2 γιατρούς και στη Βέρεια, να εφημερεύσει για το νομό στη Βέρεια τις 7 μέρες, ενώ από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, σε καθημερινή βάση, όλο το μήνα θα είναι στην Άουσα μαζί με το βοηθητικό του προσωπικό της ΜΕΣ και του συνδικευμένου. Και αυτό μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει ο πρώτος επικουρικός γιατρός, είτε στη Βέρεια είτε στην Άουσα. Τι σημαίνει με τους επικουρικούς, θα πληρώνονται? Τι εννοείται θα πληρώνονται? Αν θα πληρώνονται, γιατροί είναι οι οποίοι θα πληρώνονται. Απλά δεν είναι μόνοι, είναι επικουρικοί, έτσι. Για το θέμα της παθολογικής και διοικητά της παιδιατρικής, τα προβλήματα που τέθηκαν και στη σύσκεψη της Κυριακής και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει λειψανδρία γιατρών. Το ίδιο θέμα, το ίδιο πράγμα συζητάμε. Για την λειψανδρία των γιατρών μιλάμε και για την ορειλά και για την παιδιατρική και για την γυναικολογική. Αυτό όμως. Με αυτές τις κλινικές τι θα γίνει? Το ίδιο, μα περιμένουμε τους επικουρικούς γιατρούς. Για να συμπληρώσουμε τον απαιτούμενο μήνυμο αριθμό των 3 γιατρών σε κάθε νοσοκομείο. Έχει γίνει, αίτηση στο Υπουργείο. Έχει γίνει αίτηση. Για πόσο καιρό θα αναμένουμε όμως? Συντομότατα. Και διοικητά, έχετε συνεργασία με τον υποδιοικητή στην Άουσα, γιατί δεν το βλέπουμε και στη σημερινή σύσκεψη? Πώς, βεβαίως, η συνεργασία υπάρχει. Πραγματικά υπάρχει η συνεργασία. Είπαμε ότι θα ληφθεί πρόνοια κιόλας γιατί να καλυφθούν έγκαιρα αυτές οι θέσεις. Το συλλογικό εμείς θα το κάνουμε όμως, έτσι. Εμείς το συμπληρωματικά δεν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο όμως. Σας είπαμε και επιμείναμε ότι το συμπληρωματικά δεν μπορεί να σημαίνει μόνο μονομερός αφεμάξεις. Όχι. Συμπληρωματικά το περιμένουμε να το δούμε συμπληρωματικά. Διευκρινίσαμε ότι οι παθολόγοι μας εφημερεύουν στην Άουσα. Σε βάθος χρόνου εμείς βλέπουμε διαρκώς αφεμάξεις και απομακρύνσεις. Όχι. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω από τις δικές μας αποφάσεις. Δηλαδή, εσείς αισθάνεστε ότι διοικητής του νοσοκομείου της Συμμαθίας πρέπει να είναι, έτσι δεν είναι, και όχι της Βέρειας? Της Συμμαθίας. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς κρίναμε μετά την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε τον κύριο διοικητή ότι καλές οι εξηγήσεις αυτές, όμως το πρόβλημα παραμένει. Συνεχίζουμε έτσι την αμετάθετη θέση μας, την χθεσινή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα γίνει το συλλαλητήριο της Δευτέρας. Έτσι, θα εξηγηθούν κάποια πράγματα βεβαίως και στον κόσμο να γνωρίζει, αλλά μέχρι να έρθουν οι επικουρικοί και μέχρι να καλυφθεί πλήρως κάθε κλινική και δει το πρόβλημα τώρα που έχουμε στη Μευτική, θα είμαστε έτσι στις επάλξεις, στον αγώνα. Θα γίνει το συλλαλητήριο, αλλά η συνεργασία θα συνεχιστεί προς όφελος του νοσοκομείου της Νάουσας, έτσι. Να πω και εγώ κάτι. Εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση καταγγέλουμε αυτή την πολιτική του μπαλώματος, που μεταφέρουν γιατρούς από την Νάουσα ή άλλο προσωπικό από το νοσοκομείο Νάουσας στο νοσοκομείο Βέρειας και από το νοσοκομείο Βέρειας στο νοσοκομείο Νάουσας. Καμία μεταφορά, κανενός εργαζομένου ή γιατρός είναι ή υπάλληλος ή οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε στελέχωση, πλήρη στελέχωση των κλινικών, με γιατρούς μόνιμους, με πλήρες σχέσεις εργασίας και ό,τι άλλο προσωπικό χρειάζεται, και όχι με αυτόν τον τρόπο επικουρικούς οι οποίοι θα είναι προσωρινά, οι οποίοι πληρώνονται από το νοσοκομείο, άρα το νοσοκομείο πρέπει να έχει κέρδη και δεν ξέρουμε αν θα έχει κέρδη, και αναλόγως θα εξαρτάται η λειτουργία του από το πώς πάνε τα κέρδη. Εμείς ζητάμε κεντρική
διοίκηση του νοσοκομείου με κεντρική χρηματοδότηση και όχι αυτός ο τεμαχισμός, η σαναμοποίηση και να καταλήγουμε στο τέλος των νοσοκομείων ότι στο παρελθόν όταν ήταν πλήρες το νοσοκομείο της Νάουσας οι ισολογισμοί που κατέθετε το νοσοκομείο μας ήταν θετικοί. Τώρα αν λόγω Τρόικας θέλουν να κάνουν οικονομία με την απόσπαση κάποιων κλινικών ή και γιατρών, αυτό μας βρίσκει αντιμέτωπους. Νομίζουμε ότι η καλύτερη λειτουργία θα φέρει και περισσότερο κόσμο και δεν θα έχει και σπατάλες και δαπάνες. Επομένως, αυτό θέσαμε στο διοικητή, ότι γι' αυτό το λόγο πρέπει να αναλάβουν από τώρα την πρωτοβουλία, να στελεχωθούν πλήρως οι κλινικές, ώστε να μην έχουμε αυτή την αιμορραγία και την φυγή των ασθενών μας στη Θεσσαλονίκη ή στη Βέρεια ή οπουδήποτε αλλού. Κύριε Προδρομίδη, ως εκπρόσωπος των γιατρών, είστε ικανοποιημένος από τις διαβεβαιώσεις αυτές? Κοιτάξτε, εμείς σαν γιατροί, και έτσι θέλω, θα μιλήσω τώρα σαν γιατρός, θα πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να προσφέρουμε στον πολίτη χρήστη του Εθνικού Συστήματος Υγείας ό,τι πρέπει να το προσφέρουμε. Όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα πρέπει να του προσφέρουμε. Πρέπει να του προσφέρουμε λοιπόν την υγεία. Ένα αγαθό, το οποίο το έχει ειδικά αυτή τη δύσκολη εποχή, το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο πολίτης. Υπάρχουν δυσκολίες, σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες και στο νοσοκομείο της Βέρειας. Μην νομίζετε ότι το νοσοκομείο της Βέρειας δεν έχει δυσκολίες. Γιατί εγώ είμαι εκπρόσωπος πλέον όλων των γιατρών. Και των γιατρών του νοσοκομείου της Βέρειας και των γιατρών του νοσοκομείου της Νάουσας. Ο κύριος διοικητής είναι γιατρός κι αυτός. Μπορούμε να μιλάμε και μια άλλη γλώσσα εμείς μεταξύ μας οι γιατροί. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές δυσκολίες που πρέπει να φροντίσουμε να τις λύσουμε σε συνεργασία, σε ισότιμη συνεργασία, όπως ανέφερε και ο διοικητής προηγουμένως, μεταξύ μας. Αν μεταξύ μας έχουμε προβλήματα, τότε να είστε σίγουροι ότι αυτά θα μεταφερθούν και παρακάτω, θα μεταφερθούν και στον πολίτη, στον χρήστη. Πρέπει λοιπόν να του προσφέρουμε μια, αν μην τι άλλο, ασφαλή εφημερία, αν μην τι άλλο, τουλάχιστον, ας μιλήσουμε μόνο για την εφημερία. Υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες που από κοινού, νομίζω, τώρα στο ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα. Υπάρχει κατανόηση από την πλευρά του διοικητή. Συζητήσαμε εδώ με όλους τους φορείς της πόλης. Νομίζω ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά όλοι μας να πετύχουμε σε αυτή τη δύσκολη εποχή ό,τι καλύτερο γίνεται για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Και να κλείσω με κάτι ακόμη. Εγώ δεν θα αποφύγω και δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω να μην δώσω τα συγχαρητήριά μου αυτή τη στιγμή και σε αυτό το χώρο στον Δήμαρχο για την αγωνία του να κρατήσει ακέραιο το νοσοκομείο του στην Άουσα και με την ομάδα που τον περιβάλλει πήγαν ήδη στον Υπουργό και πήραν τη διαβεβαίωση την οποία θα χρησιμοποιήσω και ως απάντηση σε αυτό που είπε ο κ. Τσαρνούχας προηγουμένως για τους επικουρικούς γιατρούς. Συμφωνήσανε και αποδεχτήκανε και ο Δήμαρχος με αυτούς που το συνόδευαν και ο Υφυπουργός ότι θα φροντίσουν να επισπεύσουν και όλα την διαδικασία της πρόληψης επικουρικών γιατρών. Αφήστε όμως να κάνω το εξής σχόλιο. Κύριε Τσαρνούχα, αλλά για να μην ανοίξουμε διάλογο. Καρτσιόνας ο κύριος. Είχατε πει για το θέμα του επικουρικού. Δηλαδή, επικουρικός γιατρός σημαίνει ένας γιατρός για 12 μήνες. Κάθε χρόνο όμως γιορτάζουμε την έλευση του καινούριου χρόνου. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την καινούρια χρονιά. Γιατί δηλαδή δεν επαρκεί ένας γιατρός που θα έχει τον τίτλο του επικουρικού όταν θα καλύψει το νοσοκομείο για ένα χρόνο ολόκληρο και τον επόμενο χρόνο πάλι θα καλύψει για τον μεσεπόμενο χρόνο. Γιατί δηλαδή μας τρομάζει η έννοια του επικουρικού? Δεν είναι ένας γιατρός. Είναι ειδικευμένος δηλαδή γιατρός με αυτή την έννοια. Βεβαίως ειδικευμένος. Όχι ειδικευόμενος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει δεσμευτεί το Υπουργείο και επειδή πρέπει να καταλήξουμε σε αυτή την κοινή απόφαση ότι δεν είναι τα νοσοκομεία κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Τα νοσοκομεία παρέχουν υγεία και προσπαθούν να την παρέχουν μέσα από αυτό το προσωπικό. Μόνο το νοσοκομείο δεν λειτουργεί, δηλαδή το κτηριακό συγκρότημα. Θέλει επάνδρωση. Αυτή την επάνδρωση που πάμε να καλύψουμε, έστω και με αυτή την επιλογή του επικουρικού γιατρού για ένα χρόνο.
Και βέβαια, νομίζω ότι δεν κομίζω γλάφκα τώρα λέγοντας ότι ζούμε μια δύσκολη εποχή που πρέπει να δούμε τα πράγματα κατάματα και να κάνουμε τις κινήσεις ώστε και η πίτα ολόκληρη και το νοσοκομείο χρωτάτο. Να παλέψουμε να μην ισχύσει το 1:10, έτσι. Σημαντική φορή, σε αντίθεση με ό,τι ακούστηκε μέχρι τώρα προς το παρόν, επειδή ο κύριος Χατζηδημητρίου, ο πρόεδρος του νοσοκομείου πλέον και της Νάουσας, μας διαβεβαίωσε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε σε ένα βάθος χρόνου, το σύντομο βέβαια, έτσι, το πολύ σε ένα μήνα, περιμένουμε να δούμε αν η απόφαση που προτίθεται να λάβει θα υλοποιηθεί και δεν θα κατρυγηθούν πλέον οι κλινικές, ούτε οι γυναικολογικοί, ούτε οι παθολογικοί. Αντιθέτως, όπως μας υποσχέθηκε, θα τις ενισχύσει. Θέλουμε καλή την πίστη, θέλουμε να συνεχίσει αυτός ο γόνιμος διάλογος που ξεκίνησε σήμερα, έτσι ώστε και στο μέλλον να αποφευθούν παρόμοια προβλήματα όπως αυτά που προέκυψαν πριν από ένα μήνα περίπου. Εμείς θα μείνουμε στη διαβεβαίωση του κυρίου διοικητού ότι θα προσπαθήσει για το καλύτερο για το νοσοκομείο το δικό μας και της Βέρειας. Μένουμε σε αυτά που είπε και περιμένουμε να τα δούμε αυτά που είπε σε πράξη. Μείνω σε μια φράση που χρησιμοποίησε ο διοικητής Βέρειας, ότι μας ενώνει ο πόνος. Βέρειας και Νάουσας, ναι. Μας ενώνει ο πόνος. Ο πόνος, η αγωνία δηλαδή για το σύστημα υγείας, για τα δυο νοσοκομεία, της Νάουσας, της Βέρειας. Ακόμα περισσότερο επειδή αισθάνθηκε μια δραστηριότητα που έχουμε σαν πόλη και σαν κάτοικοι αυτής της περιοχής, αισθάνθηκε ακριβώς αυτή την έγνοια που έχουμε για το νοσοκομείο και εμείς επίσης θεωρούμε ότι μέσα από αυτή τη φράση του δεσμεύεται ηθικά ο κύριος Χατζηδημητρίου ότι θα πράξει το καλύτερο δυνατό και θα κάνει οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη ούτως ώστε πρώτον να μην απειληθεί το νοσοκομείο στην ουσία του, στην ολότητά του, στις κλινικές του και δεύτερον να μπορέσει γρήγορα τις ασθένειες που έχει, τις ελλείψεις που έχει να τις καλύψει. Υπάρχουν και γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν κάπως, αλλά επειδή έχουν γίνει και επαφές και με τον κύριο Δήμαρχο στο Υπουργείο και με τον κύριο Χατζηδημητρίου, θα προσπαθήσει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον δεσμεύεται, να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτό για την ώρα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι με τον κύριο Χατζηδημητρίου φάνηκε να θέλει σε σχέση, σε αντίθεση πάντα με τον κύριο Τσακουνίδη, ότι θέλει την καλή συνεργασία. Και πιστεύω να μας μεταχειριστεί ίσα όπως και το νοσοκομείο Βέρειας. Αλλιώς όλοι οι εργαζόμενοι, το λέμε και το φωνάζουμε, ότι θα μας έχει απέναντί του και όχι δίπλα του. Αν δούμε κάτι διαφορετικό. Η σχέση με τον κύριο Τσακουνίδη, είπατε ότι δεν ήταν καλές. Η σχέση του κύριου Τσακουνίδη από πλευρά μας προσπαθούσε να ήταν όσο το δυνατόν καλύτερο. Ο ίδιος μας απέφευγε και ακόμη μας αποφεύγει. Δεν ήταν και σήμερα εδώ. Ο κύριος Χατζηδημητρίου φαίνεται να θέλει να συνεργαστούμε. Απλά εμείς λέμε και το ξαναλέμε ότι θέλουμε το νοσοκομείο της Νάουσας να έχει ίση μεταχείριση με της Βέρειας. Γιατί αλλιώς θα μας έχει απέναντί του και ο κύριος Χατζηδημητρίου. Αυτό. Έτοιμη. Ο κύριος Χατζηδημητρίου, ο ενιαίος διοικητής πλέον, υποσχέθηκε ότι και εγγυήθηκε ότι αυτό θα γίνει, ότι ο κύριος Αθανασίου, διευθυντής γυναικολογικής κλινικής, θα παραμείνει στο νοσοκομείο της Νάουσας κατά την πρωινή του βάρδια, θα εκτελούνται κανονικά τα εξωτερικά ιατρεία και θα παρακολουθούνται κανονικά οι έγκυες γυναίκες ή όποια γυναίκα έχει πρόβλημα υγείας γυναικολογικό. Οι 7 εφημερίες του θα γίνονται στο νοσοκομείο της Βέρειας προσωρινά έως ότου τοποθετηθεί ο πρώτος επικουρικός γιατρός γυναικολόγος είτε στο νοσοκομείο της Βέρειας είτε στο νοσοκομείο της Νάουσας. Όπου κι αν διοριστεί, γιατί τα αιτήματα τρέχουν και από το νοσοκομείο της Βέρειας και από το νοσοκομείο της Νάουσας, όπου διοριστεί θα έρθει και θα τοποθετηθεί στο νοσοκομείο της Νάουσας.